γεωπολιτική αξία του χώρου που καταλαμβάνει η σημερινή Τουρκία είναι ένα θέμα που διαχρονικά αποτελεί αντικείμενο παζαριού από αυτούς που κυβερνάνε την Τουρκία με τις μεγάλες δυνάμεις και ως αποτέλεσμα αυτού του παζαριού η Τουρκία πάντα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αποκομίζει κέρδη και την πληρώνουν οι λαοί και τα κράτη της περιοχής. Το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του παζαριού είναι η συμμαχία που συνέπηξε ο Μουσταφά Κεμάλ ενώ ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί η τουρκική δημοκρατία, όταν δηλαδή είχε αποβιβαστεί στη Σαμσούντα και στη συνέχεια ίδρυσε την τουρκική εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Η συμφωνία λοιπόν που έκανε ο Μουσταφά Κεμάλ με τον Λένιν, ο Λένιν από την πλευρά του ήθελε να έχει καλυμμένα τα νότια σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Δύση που του επιτίθετο από δυσμάς. Έκανε λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ τη συμφωνία με τους Σοβιετικούς και αυτό αποτέλεσε ίσως την κύρια αιτία για να εγκαταλείψουν την Ελλάδα ή μέχρι τότε σύμμαχοί της στην Αντάντ, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία, και να προσπαθήσουν και αυτές οι χώρες να προσετεριστούν τον Μουσταφά Κεμάλ για να μην αποτελέσει η Ανατολία, τα εδάφη της Ανατολίας, η μετέπειτα Τουρκία, χώρο στον οποίο θα ασκούσαν επιρροή οι Πολσεβίκοι. Τότε λοιπόν το θύμα αυτού του παζαριού που έκανε ο Μουσταφά Κεμάλ με τους Μπολσεβίκους, τους Γάλλους, τους Άγγλους και τους Ιταλούς ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Ο Μουσταφά Κεμάλ εξασφάλισε όχι μόνο την ανοχή αλλά και τη στήριξη σε όπλα, χρήματα, εξοπλισμό για να χτυπήσει τη στρατιά της Μικράς Ασίας που είχε αποβιβαστεί από το 1919 στη Σμύρνη και να καταλήξουμε στην Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό το παζάρι, το παιχνίδι της Τουρκίας με την γεωπολιτική αξία της χώρας το είδαμε το 1938-39 όταν η Τουρκία φλερτάριζε με την Αγγλία και τη Γαλλία για να συμμετάσχει με την πλευρά της Γαλλίας και της Αγγλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν πρώτων θυρών. Τότε λοιπόν η Γαλλία πρόσφερε στην ουσία ως δώρο το Σαντζάκιον της Αλεξανδρέτας, το οποίο ως τότε ήταν γαλλικό έδαφος στην ουσία, το πρόσφερε στον Μουσταφά Κεμάλ μετέπειτα στον Ισμέτη Νονού και εκμεταλλευόμενη η Τουρκία αυτή την κατάσταση έκανε ένα κύβδηλο δημοψήφισμα και προσάρτησε το Χατάι στην τουρκική επικράτεια χωρίς ποτέ να συμμετάσχει στο πλευρό της Αγγλίας και της Γαλλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια στιγμή η Τουρκία φλερτάριζε με τον Χίτλερ και γνωρίζουμε την συμφωνία που υπέγραψε τότε ο Ισμέτη Νονού με τον Χίτλερ και μπήκε στον πόλεμο μία μέρα πριν τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή λοιπόν η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας συνέχισε να αποτελεί αντικείμενο παζαριού. Η Δύση μονίμως μέσα στην αγωνία της να κρατήσει την Τουρκία δυτικότροπη, στραμμένη προς τη Δύση και να ασκεί με την πλευρά της η Δύση επιρροή στην Τουρκία, θυσίασε στην ουσία και την πιστή μέχρι τότε και μέχρι τώρα σύμμαχο Ελλάδα, και όταν λέμε την θυσίασε το 1955 όταν έγινε η εθνοκάθαρση με τα Σεπτεμβριανά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, στην οποία αυτή η επιχείρηση συμμετείχαν και νατοικοί μηχανισμοί και η Αγγλία προφανώς, θυσίασε την Κύπρο πάλι για τους ίδιους λόγους και την δεκαετία του 50 όσο ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας της ΕΟΚΑ και στη συνέχεια σε επόμενες φάσεις για να καταλήξουμε το 1974 στην εισβολή στην Κύπρο. Αυτό το διάστημα ο Ερντογάν μπορούμε να πούμε ότι με τη συμπεριφορά του εκμεταλλευόμενος
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που είχε ως πολιτικός αλλά και ως άνθρωπος και ως επιχειρηματίας ο Τραμπ. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν αυτό, εστάθη ο Ερντογάν προς τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν και κατόρθωσε να δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίες στη Δύση, η οποία Δύση και πάλι, αντί να βρει άλλους τρόπους για να ελέγξει την κατάσταση, είναι έτοιμη να θυσιάσει άλλους λαούς και άλλα κράτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης, για να ξαναπάρουν την Τουρκία υποτίθεται στο δυτικό μαντρί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι αυτά που είδαμε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεννόηση με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία αλλά και στη Λευκορωσία για τους λόγους που γνωρίζουμε, είτε για την Κρυμαία είτε για τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του Λουκασέγκο στην Λευκορωσία, αλλά να μην επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία παραβιάζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την ευρωκρηπίδα φανερά με πειρατικό τρόπο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, και παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα, την ελληνική υφαλοκρηπίδα, μη οριοθετημένη μεν, ελληνική δε με βάση το διεθνές δίκαιο, επί μήνες, και να διστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, ακριβώς επειδή ο Ερντογάν παζαρεύει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, που επαναλαμβάνω έχει αυξηθεί η τιμή της Τουρκίας, ακριβώς επειδή ο Ερντογάν στράφηκε και προς άλλους και υπάρχει ο φόβος για τη Δύση να χάσουν την Τουρκία. Τελευταίο παράδειγμα είναι αυτά τα διανόητα για χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που σημειωτέων το καταστατικός χάρτης του ΝΑΤΟ μιλάει για μια συμμαχία δημοκρατικών δυνάμεων, δημοκρατικών κρατών, δημοκρατιών. Η Τουρκία λοιπόν, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και χώρα που είναι υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεσμεύεται από τα κριτήρια της Κοπενχάγης, διαπράττει εγκλήματα το τελευταίο διάστημα εναντίον των Κούρδων. Δηλαδή, αυτές τις ώρες που μιλάμε, προετοιμάζονται οι φάκελοι για 30 βουλευτές, ήδη εκτιμώ ότι έχουν ήδη φτάσει στον πρόεδρο της Τουρκικής Βουλής, και ήδη έχει εξασφαλιστεί και η πλειοψηφία για να τους αφαιρεθεί η βουλευτική ιδιότητα και πολλοί από αυτούς να οδηγηθούν στη φυλακή, και από ό,τι εξ όσων πληροφορούμε υπάρχουν, είναι οι φάκελοι και για τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος της Δημοκρατίας Λαών, των Κούρδων δηλαδή, για να τους αφαιρεθεί η βουλευτική ιδιότητα. Δηλαδή γίνεται ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα μπροστά στα μάτια της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης, και αντί να απασχολήσει το ζήτημα αυτό την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αλλά και το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά στην ουσία από το να χαϊδεύουν την Τουρκία. Μάλιστα, δεν παραβλέπουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 Κούρδοι στελέχη και μέλη του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών στις φυλακές, παραβλέπουν το γεγονός ότι η Τουρκία είναι στην ουσία, από ό,τι διάβασα, η δεύτερη χώρα στον κόσμο με φυλακισμένους πολίτες σε σχέση με τον πληθυσμό της, σε ποσοστό δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Παραβλέπουν το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές είτε διώκονται. Παραβλέπουν το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει ελέγξει απολύτως την δικαιοσύνη στην Τουρκία, και αντί η Δύση να προσπαθήσει να βρει τρόπους να κρατήσει μεν την Τουρκία στραμμένη προς το δυτικό κόσμο, χωρίς όμως να παραβλέπει αυτά τα εγκλήματα που γίνονται και εναντίον ενός ολόκληρου λαού των Κούρδων, αλλά και εναντίον των ίδιων των πολιτών της Τουρκίας, και αναφέρομαι στους δημοκρατικούς πολίτες της Τουρκίας, στην ουσία την χαϊδεύουν με τραγικά αποτελέσματα για τους γειτονικούς λαούς, όπως τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους που προανέφερα, αλλά και για την Κύπρο και την Ελλάδα. Το τραγικό είναι το εξής, ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά
κανείς στην Ελλάδα, είτε θεσμικός παράγοντας, είτε κόμμα, είτε πολιτικός, αλλά και διανοούμενοι, δεν ασχολούνται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Είδαμε μόνο το κίνημα ΕΔΕΚ από την Κύπρο να εκδίδει μία ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και να εκφράζει τη συμπαράστασή του προς το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών. Στην Ελλάδα άκρα του τάφου σιωπή, περιοριζόμαστε μόνο να θέτουμε ζητήματα αποκλειστικά του εθνικού μας ενδιαφέροντος και γι' αυτό ίσως δεν εισακουόμαστε από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και αν θέλετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόμα και στις συνόδους κορυφής, στις συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Η Ελλάδα πρέπει να διευρύνει την ατζέντα. Πρέπει να βάλει να αναζητήσει συμμάχους σε όλη την Ευρώπη και υπάρχουν πολλοί. Πρόσφατα το Ολλανδικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Να αναζητήσουν συμμάχους λοιπόν, να διευρύνουμε την ατζέντα και μόνο έτσι θα κατορθώσουμε να προωθήσουμε και τις εθνικές μας θέσεις όταν αυτές αποτελούν μέρος ενός πακέτου που θα συμπεριλαμβάνει όλα όσα αυτά, όλα όσα προσπάθησα να αναφέρω στην απόψινή μας εκπομπή. Αυτός λοιπόν ιδού ο δρόμος, διευρύνεται την ατζέντα, αναζητήστε συμμαχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Καταγγείλεται αυτό το ανατολίτικο παζάρι που η Τουρκία παζαρεύει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας εις βάρος λαών, πολιτισμών και κρατών και τότε πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Και μην ξεχνάτε, πατήστε μου αρέσει, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις σε κάθε καινούργιο βίντεό μας.